Η παραδειγματική συμπεριφορά μια γιαγιάς όταν κληρονόμησε ένα εκατομμύριο ευρώ. Η Μαρίλια Ζλάτης ήταν πολύ φτωχή. Ζούσε σαν ερημίτη σε ένα μικρό χωριό της Σερβίας. Η ίδια ζούσε κατά κύριο λόγο χάρη τους γενναιόδωρους γειτονέ τη. Οι γείτονέ την φρόντιζαν και την βοηθούσαν χωρί να ζητούν ποτέ τίποτα σε αντάλλαγμα. Η ιστορία τη ξεκινάει το 1956, όταν η ίδια ...και ο σύζυγός της ο Μομκύλο μετακόμισαν από τη Σερβία στην Αυστραλία. Εκείνη ασχολούταν με τα κιακά και ο σύζυγός της ήταν ξυλουργός σε ένα εργοστάσιο. Η μητέρα της Μαρίγια αρρώστησε βαριά... ...και έτσι εκείνη αποφάσισε να γυρίσει πίσω στη Σερβία για να τη βροντίσει. Στην αρχή το ζευγάρι κρατούσε έπαφες και έδειχναν όλα καλά μεταξύ τους. Όταν όμως η μητέρα της Μαρίγια πέθανε και η ίδια δεν μπορούσε να γυρίσει πίσω στον σύζυγό τη, τότε το ζευγάρι χώρισε. Η ίδια ζούσε για πολλά χρόνια μόνη τη και συνταξιοδοτήθηκε. Η σύνταξή τη ήταν το θλιβερό ποσό των 150 ευρώ το μήνα. Έτσι η ίδια δεν μπορούσε να τα βγάλει πέρα μόνη τη. Ευτυχώ οι γείτονέ τη την βοήθησαν και την είχαν σαν να είναι μέλο τη οικογένειά του. Κάποτε η Μαρίγια είχε πληροφορηθεί ότι ο σύζυγό τη είχε ξαναπαντρευτεί με μια άλλη γυναίκα. Λίγα χρόνια αργότερα πληροφορήθηκε και για το χαμό του. Η μεγαλύτερη έκπληξη όμω ήταν όταν την ενημέρωσαν πω ο αποθανόν πρώην σύζυγό τη τη είχε αφήσει στην κληρονομιά ένα αστρονομικό ποσό ύψου ενό εκατομμυρίου 200.000 ευρώ. Αρχικά όλοι πίστευαν πω η ίδια θα αγοράσει ένα καινούριο πλουσιοπάροχο σπίτι και θα σα ξεχάσει όλου. Θα μπορούσε να έχει και μία κιακή βοηθό για τι καθημερινές ανάγκε. Η Γριούλα όμω δεν είχε κάτι τέτοιο στο μυαλό τη. Η ίδια είχε στο μυαλό τη να δείξει την απέναντι ευγνωμοσύνη τη απέναντι στου γείτονε και συγχωριανού τη. Έτσι λοιπόν αποφάσισε να δώσει όλα τη τα χρήματα σε αυτού του ανθρώπου. Δεν χρειάζομαι χρήματα. Μου αρκεί να έχω ψωμί νερό και ξύλα για τον Τζάκι ώστε να μπορώ να έχω ζέστη το χειμώνα», δήλωσε η Μαρίγια. «Εκεί που σύντομα θα πάω δεν μου χρειάζονται χρήματα, οπότε τα έδωσα σε ανθρώπους που τα άξιζαν και τα είχαν ανάγκη. Αυτοί τα χρειάζονται περισσότερο από μένα». Η αξία των ανθρώπινων σχέσεων είναι κάτι που δεν μπορεί να αγοραστεί με χρήματα. Αυτό η Μαρίγια το κατάλαβε και μέσα από τις πράξεις αποφάσισε να κρατήσει σχέσεις με τους ανθρώπους που την βοήθησαν παρά να απομονωθεί με το πλούτο που της ήρθε ουρανοκατέμπατος. Άθες Μαγκαζάιν Ευχαριστούμε θερμά για την υποστήριξή σας και την αγάπη σας που χρησιμοποιείτε το κανάλι στο YouTube. Αν σας αρέσει το κανάλι μας, κάντε δωρεάν εγγραφή και κλικ το καμπανάκι για δεξιά για να τσεκάρετε όλες τις ειδοποιήσεις ώστε να ενημερώνεστε άμεσα για κάθε νέο βίντεο που ανεβάζουμε εδώ.